Καλημέρα παιδιά, επειδή είπαμε από εδώ και πέρα θα τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του στο κανάλι μου, θα φτιάξουμε πάλι τη συνταγή που είχαμε αλεβάσει ξαλά με την ονομασία Κολλιός Κουμπρί Παστός. Διαφορά μεταξύ σκουμπριού και κολλιού, και θα την βγάλουμε ξαλά όπως είναι η κανονική της ονομασία, σκουμπρί κολλιός μαρινάτος με κρεμμυδόφλουδες, αλλά λίγο πιο διαφορετική συνταγή, όπως μου την έδωσε ο θείος της γυναίκας μου, ο θείος Παύλος, που πήγα πέρα στην Εστονία και μου φάνηκε λίγο πιο δυνατή, πιο έντονη γεύση και πιο καλή. Όπως είπαμε και σε άλλα βίντεο, ο ορισμός του παστού είναι αυτό που διατηρείται στο αλάτι ή στην άλμη. Επομένως, αυτό εφόσον δεν διατηρείται στην άλμη ή στο αλάτι, σημαίνει ότι δεν είναι και παστό, είναι μαρινάτο. Τη διαδικασία όπου μετέπειτα, αφού βγει από την μαρινάδα, το παστώνουν νομίζω σε άλμη, δεν είμαι σίγουρος, δεν τη γνωρίζω. Αν τη μάθω όταν θα ξαναπάω πέρα η Εστονία, ή αν ξέρω εγώ τύχει και τη μιλήσω με το θείο της γυναίκας μου και την δούμε, θα την ανεβάσω και αυτή. Θα πάμε να δείξουμε τώρα πώς φτιάχνουμε τον κολλιό, το μαρινάτο. Καλό είναι, παιδιά, να χρησιμοποιείτε φρέσκα ψάρια για να κάνετε αυτή τη συνταγή. Εγώ παίρνω φρέσκα ψάρια τα οποία, αν δεν θέλω να φτιάξω μεγάλη ποσότητα, τα καταψύγω μετά και τα αφήνω στην κατάψυξη για όταν τα ξαναχρειαστώ. Με τη διαδικασία αυτή του μαριναρίσματος, τα ψάρια παίρνουν την όψη του καπνιστού ψαριού και έχουν μορφή καπνιστού και γίνονται και τη γεύση του καπνιστού και γίνονται πιο, ας το πούμε, εύγευστα. Λοιπόν, απλά κόβουμε τα κεφάλια, δεν κάνουμε κάτι το ιδιαίτερο. Δεν έχει λέπια ο κολλιός ή το σκουμπρί για να πούμε ότι θα το κάνουμε έτσι, θα το ξύσουμε. Μια παρένθεση. Ρώτησα το θείο της γυναίκας μου και μου είπε ότι αν έχει αυγό μέσα το ψάρι ή γάλα, καλό είναι να το αφαιρείς, μου λέει, και να μην το αφήνεις, γιατί χαλάει τη μαρινάδα γρήγορα. Εγώ δεν το ήξερα αυτό και τα άφηνα μέσα όπως το έβανε η φίλη της γυναίκας μου. Τώρα, εφόσον το ξέρω, δεν θα το κάνω. Και πάμε να δείξουμε τώρα πώς θα φτιάχνουμε. Φρέσκα ψάρια, παιδιά, πάντα. Πάντα φρέσκο ψάρι, και όπως είναι μετά, απλά του κόβετε το κεφάλι και το ξεκυλιάζετε και το αποθηκεύετε στο καταψύκτη για την επόμενη φορά. Κολλιός, σκουμπρί, παιδιά, δεν βρίσκουμε εύκολο, εντάξει, μόνο τον Αύγουστο είναι η εποχή τους. Μετά, τέλος, χάνονται. Κατεψυγμένα, τα βάζετε στο καταψύκτη, γίνονται κατεψυγμένα και να τρώτε από εκεί μετά, όπου θέλετε να φτιάξετε τη συνταγή. Τα παγώνετε δηλαδή φρέσκα, τα κάνετε φρέσκο κατεψυγμένα και μετά τα τρώτε. Τα ξεματώνουμε τελείως, τους βγάζουμε τους νεφρούς.
τρία ψαράκια είναι αρκετά. Έχουμε βάλει σε μια κατσαρόλα ένα λίτρο νερό. Μέσα προσθέτουμε 2 με 3 φυλλαράκια δάφνης, μία φούφτα κρεμμυδόφλουδες, και 3 κουταλιές της σούπας μαύρο τσάι. Το ανακατεύουμε και από την ώρα που θα πάρει χόχλο, το αφήνουμε 5 λεπτά. Το βλέπετε? Το ανακατεύουμε. Και από την ώρα που θα αρχίσει να παίρνει χόχλο, το αφήνουμε για 5 λεπτά στο μάτι. Έχουμε αφήσει, παιδιά, το μείγμα 5 λεπτά από την ώρα που πήρε χόχλο να βράσει και τώρα το έχουμε βγάλει από τη φωτιά, το έχουμε κλείσει από τη φωτιά και το αφήνουμε να ηρεμήσει. Λοιπόν, τα ψαράκια που μείνανε, παιδιά, τα πακετάραμε και πάνε στην κατάψυξη. Τώρα από εδώ ή θα τα κάνουμε καπνιστά ή θα τα ξανακάνουμε πάλι μαρινάτα που μοιάζουν με καπνιστά. Κατά αυτόν τον τρόπο. Τα πακετάραμε και πάνε για κατάψυξη. Άρκετα αποφεύγω, παιδιά, τα πλαστικά, τα μπολ. Αναγκαστικά τώρα θα το βάλουμε εδώ, γιατί μου έσπασε το γυάλινο το μπολ που είχα. Καλό είναι να τα βάζετε σε γυάλινο ή μεταλλικό, τη γνώμη μου. Τώρα κάποιος αν δεν έχει, όπως και εγώ τώρα, στην έσκατη μπορεί να τα βάλει και εδώ. Αδειάζουμε το μείγμα σε ένα σουρωτήρι. Μέσα στο δοχείο όπου πρόκειται να αποθηκεύσουμε τα ψάρια και το όπως είναι τώρα βάζουμε. Δύο κουταλιές της σούπας μεγάλη ζάχαρη. Τρεις κουταλιές της σούπας αλάτι, ενώ είναι ακόμα ζεστό. Αν θέλετε να την κάνετε πιο βαριά την γεύση του, μπορείτε να βάλετε και δαμάσκηνα αποξηραμένα, όπου δεν είχα εγώ τώρα, αλλά και κόλιανδρο. Θα έβαζα και εγώ, αλλά δεν είχα. Λοιπόν, μπαχάρι, και άλλα δύο φυλλαράκια δάφνης. Άλλα δύο φυλλαράκια δάφνης. Όπως είναι αυτό το μείγμα, το ανακατεύουμε. Να λιώσει η ζάχαρη και το αλάτι. Και το αφήνουμε να έρθει μόνο του σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Να είναι ανοιχτή δηλαδή η θερμοκρασία του μείγματος όταν πιάνουμε το δοχείο ή όταν βάζουμε μέσα το δάχτυλό μας, για να μπορέσουμε να βάλουμε τα ψάρια. Ενώ περιμένουμε, παιδιά, να κρεώσει το μείγμα, θα πούμε λίγα πραγματάκια για το πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε τον κολλιό από το σκουμπρί. Εμείς εδώ τώρα αυτή τη στιγμή
πήραμε για να φτιάξουμε το τα ψάρια μας εδώ πέρα, σκουμπρί. Τα προηγούμενα που είχαμε δείξει στο προηγούμενο βίντεο που, που έχει πέσει ήδη βασικά, θα πέσει, ήταν κολλιός. Ήθελα να βρω και σκουμπρί και κολλιό, αλλά δεν βρήκα. Βρήκα μόνο σκουμπρί. Το πόσο ηθικό είναι τώρα να ζητάς σε κάποιον κολλιό και να σου δίνει σκουμπρί, ή να ζητάς σκουμπρί και να σου δίνει κολλιό, ή να ζητάς χταπόδι και να σου δίνει μελιδόνα, ή να ζητάς, ξέρω εγώ, καλαμάρι και να σου δίνει θράψαλο. Αυτό εξαρτάται από τον καταναλωτή, το πόσο το επιτρέπει. Είναι κάποιοι που λένε, εντάξει, δεν πειράζει, λίγο πολύ τα ίδια είναι. Οκ, δεκτή και αυτή η άποψη. Εγώ προσωπικά, σαν Θοδωρής, εφόσον έχω τον τρόπο και επειδή τρέφομαι αποκλειστικά τα τελευταία κοντά 10 χρόνια με ζωικής προέλευσης πρωτεΐνη από θαλασσινά και ψάρια, το στόμα μου έχει συνηθίσει τις γεύσεις των ψαριών αυτών και μπορεί να τις ξεχωρίσει άνετα. Και τις καταλαβαίνω πάρα πολύ έντονα και εκτός αυτού είναι και η δουλειά μου αυτή, όπου μπορώ να ξεχωρίζω ένα ψάρι χωρίς να το ανοίξω, να χρειαστεί να το ανοίξω, απλά με το που θα το δω. Καλό είναι για τους φίλους που θέλουν να ξέρουν, να ζητάνε τα πράγματα όπως είναι, με το όνομά τους. Δηλαδή, εγώ προσωπικά, στο φίλο που ψωνίζω, τον Μάρκο εδώ, το φίλο που έχει το ψαράδικο και που ψωνίζω ψάρια, επειδή ξέρει ότι είμαι και του επαγγέλματος και επειδή ξέρει ότι και είμαστε και φίλοι, του έχω και εμπιστοσύνη, δεν χρειάζεται να δεν υπάρχει περίπτωση να μου κάνει κάτι, δηλαδή να μου δώσει κάτι άλλο. Όταν μου λέει ότι ξέρεις κάτι, δεν έχω κολλιό, έχω σκουμπρί, ή δεν έχω σκουμπρί, έχω κολλιό, αυτό το σέβομαι πιο πολύ και περιμένω το πότε θα βρει τον κολλιό ή το πότε θα βρει το σκουμπρί από τη μεριά μου, για να του δείξω ότι σέβομαι την ειλικρίνειά του και μπορεί να αργήσω μια συνταγή να μην τη φτιάξω καθόλου, γιατί δεν έχει αυτό το ψάρι που ζητάω εγώ. Να βρίσκεται ηχθειοπολία όπου οι μαγαζάτορές τους θα είναι ειλικρινείς απέναντί σας και θα προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για εσάς. Ένας ηχθειοπόλης ειλικρινής θα έχει πάντα πελατεία. Ένας ηχθειοπόλης αρπακολατζής, όπως τους λέω εγώ, λίγα τα ψωμιά του. Και κάτι ακόμα, να μην μπερδευόμαστε, άλλο ψαράς, άλλο ηχθειοπόλης, παιδιά. Ο ηχθειοπόλης είναι είναι ο έμπορος όπου πουλάει τα ψάρια. Ο ψαράς είναι αυτός όπου τα ψαρεύει και τα πουλάει. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι κάποιος ψαράς δεν μπορεί να μην είναι και ηχθειοπόλης. Το τονίζουμε αυτό. Πάμε να δείξουμε τώρα πώς ξεχωρίζουμε τον κολλιό από το σκουμπρί. Αυτό εδώ, παιδιά, είναι σκουμπρί. Πώς το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, το σκουμπρί δεν έχει νυχτική κύφτη. Η νυχτική κύφτη είναι η φούσκα που έχει μέσα στο στομάχι του, δηλαδή μέσα στα έντερά του, δηλαδή η φούσκα που βγάζουμε. Το γιο του είναι σαν αυτό του καρχαρία, το βλέπετε που κάνει μια καμπύλη προς τα πίσω, όπως κάνει το πτερίγιο του καρχαρία. Γραμμή που έχει στο κεφάλι του, εδώ. Είναι σκούρα και δεν είναι διαφανή όπως είναι στον κολλιό. Το βλέπετε. Κουμπρί, παιδιά, εν αντιθέσει με τον κολλιό, έχει έντονες γραμμές στην πλάτη του, που είναι σκούρες και καμπυλωτές και δεν έχει πιτσιλιές. Οι πιτσιλιές, παιδιά, είναι, πώς θα σας το δείξω, αυτά εδώ πέρα, τα μικρά, αυτά εδώ, αυτό εδώ το στιγματάκι. Τέτοια στιγματάκια δεν έχει στην πλάτη, το βλέπετε.
Είναι έντονες και σκούρες οι γραμμές του. Το χρώμα δεν παίζει ρόλο, εξαρτάται από το περιβάλλον που ζει. Δηλαδή μπορεί να δείτε ένα σκουμπρί να είναι πράσινο και ένα σκουμπρί να είναι μπλε. Αυτό εξαρτάται στο αν ζει σε αμμούδα ή αν ζει σε φυκάδα. Εφόσον έχουμε παιδιά εδώ πέρα έτοιμο το μείγμα, έχει έρθει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, παίρνουμε τα ψάρια και τα τοποθετούμε μέσα. Κατά αυτόν τον τρόπο. Βλέπετε. Εδώ. Και τα αφήνουμε μέσα στη μαρινάδα για 2 έως 3 ημέρες. Καλύτερα 3 για να είστε σίγουροι. Αν τα κόψετε κομμάτια σε ροδέλες και τα βάλετε μέσα στη μαρινάδα, καλύτερα να τα αφήσετε για 1,5 με 2 ημέρες, θα γίνουν πιο γρήγορα. Αλλά τα κομμένα ψάρια εμένα κάπως δεν μ' αρέσουν στη γεύση, δεν ξέρω γιατί. Κάπως μου κάθεται στραβά. Επομένως τα βάζουμε ολόκληρα και τα αφήνουμε για 3 ημέρες σε ένα γυάλινο κατά προτίμηση δοχείο στο ψυγείο. Πάμε τώρα να κλείσουμε το δοχείο και να τα αφήσουμε στο ψυγείο. Κανονικά είπαμε, κατά την ώρα του βρασμού βάζουμε και δαμάσκηνα, τα οποία τα αφαιρούμε μετά από τη μαρινάδα μαζί με τα κρεμμυδόφλουδα και βάζουμε μέσα τα ψάρια στο ζωμό για να βαρύνει πιο πολύ η γεύση τους και να είναι πιο νόστιμα, να έχουν πιο έντονα τη γεύση του καπνιστού. Και βάζουμε και λίγο κόλιανδρο. Κόλιανδρο δεν μπόρεσα να βρω, δεν έχω κόλιανδρο. Και γι' αυτό το λόγο βάλαμε τα υπόλοιπα υλικά. Εσείς να ξέρετε ότι μπαίνει και κόλιανδρος και αν θέλετε να κάνετε πιο έντονη τη γεύση μπορεί να βάλετε και δαμάσκηνα. Επίσης μπορείτε να ψιλοκόψετε ροδέλες κρεμμυδιού και να τις βάλετε και αυτές μέσα. Και αυτό γίνεται. Απλά θα είναι λίγο πιο έντονη η γεύση και η οσμή του κρεμμυδιού. Πάμε να βάλουμε το μείγμα στο ψυγείο μας και να τα αφήσουμε για ένα τριημεράκι. Έχουν περάσει 3 μέρες παιδιά όπου έχουμε τα ψάρια στο ψυγείο. Φύγουμε να δούμε τα ψάρια μας. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, το ένα θα το βγάλουμε να το σερβίρουμε κατευθείαν, όπου γίνεται και αυτό. Και τα υπόλοιπα 2 θα τα αφήσουμε να στεγνώσουν για να τα διατηρήσουμε όχι σε λάδι και ξύδι, όπως δείξαμε στην πρώτη συνταγή την οποία έπεσε, την κατέβασα γιατί δεν ήταν τόσο καλή όσο αυτή, αλλά με λίγο λαδάκι και με ζελατίνα. Θα δείτε πώς. Λοιπόν, βγάζουμε τα ψάρια από τη μαρινάδα, μυρίζουν πάρα πολύ καλά, έχουν το άρωμα της μαρινάδας στην ουσία, τα αφήνουμε σε απορροφητικό χαρτί, για λίγα λεπτά. Τα βλέπετε, έχουν πάρει το χρώμα του καπνιστού ψαριού. Τα βλέπετε πως είναι. Έχουν πάρει το χρώμα του καπνιστού ψαριού, παιδιά. Τα αφήνουμε για λίγα λεπτά σε απορροφητικό χαρτί. Το μείγμα πετάγεται. Δεν το χρειαζόμαστε. Έχει μια τέλεια μυρωδιά, παιδιά, το μείγμα. Από το μπαχάρι και από τη βάγια και από το τσάι, όπου αν η πρώτη συνταγή ήταν απλά τέλεια, η δεύτερη είναι η απόλυτη συνταγή. Και όπως είναι τα ψάρια τώρα, παίρνουμε αυτό που θέλουμε να σερβίρουμε και το ταμπονάρουμε για να χάσει την υγρασία του. Τα ψάρια όταν θα τα πατάτε θέλω να είναι σκληρά. Τότε σημαίνει ότι έχει πετύχει το μαρινάρισμα και δεν έχουν αλλοιωθεί. Όταν είναι σκληρά και έχουν τη μυρωδιά της μαρινάδας και δεν μυρίζουν άσχημα ψαρίλα, σημαίνει ότι τα ψάρια, παιδιά, είναι έτοιμα.
Αυτό γίνεται στο τριήμερο, είπαμε, δεν τα αφήνουμε παραπάνω. Λοιπόν, τα σκουπίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο, δεν τα πλένουμε, το τονίζω, δεν τα πλένουμε για κανένα λόγο. Απλά τα σκουπίζουμε. Αφαιρούμε και την υγρασία από την κοιλιά όπου είναι το σημείο όπου μπορεί να περάσουν, όπου αναπτύσσονται παθογόνα λόγω του ότι είναι κλειστό και φιλοξενεί τα έντερα στους ζωντανούς οργανισμούς. Λοιπόν, η μυρωδιά θα είναι της μαρινάδας, δεν θα έχει μυρωδιά ψαριού δηλαδή. Το βλέπετε. Λοιπόν, αυτό τώρα όπως είναι, τώρα παιδιά όπως είναι το ψαράκι, αφαιρούμε την ουρά. Και το κόβουμε σε ροδέλες. Θα δείτε μέσα το κρέας του ψαριού ότι έχει χρωματιστεί. Το βλέπετε. Έχει περάσει μέχρι μέσα η μαρινάδα, το έχει ξεματώσει και το κρέας έχει χρωματιστεί. Απ' έξω το έχει θωρακίσει και το προστατεύει από συμπτικά βακτήρια. Και είναι κομπλέ. Το βλέπετε. Το κόβουμε κομμάτια. Δεν το πλένουμε, το τονίζω. Και όπως είναι τώρα αυτό εδώ παιδιά το ψαράκι, το σερβίρουμε. Με πουρέ, αν θέλουμε, με ρύζι, σκέτο ή όπως το σερβίρουν οι Ρώσοι, με λίγο λαδάκι. Και μαϊντανό ή χλωρό κρεμμύδι, όπου συνηθίζουν να συνοδεύουν έτσι τα γεύματα τους, είτε κρέατα είτε ψάρια, ή με ξερό κρεμμυδάκι, λαδάκι, λίγο αλατάκι και αν κάποιος θέλει λίγο ξύδι. Είναι ένα πάρα πολύ καλό συνοδευτικό ή κυρίως πιάτο αν συνοδευτεί με κάποιο υδατάνθρακα, με κάποιο ζυμαρικό, πουρέ πατάτας, ρύζι και τα λοιπά. Λοιπόν, πάει αυτό, είναι έτοιμο. Πολύ δυνατός μεζές για συνοδέψετε ουζάκι, μπυρούλα ή οτιδήποτε άλλο. Και περνάμε τώρα στα άλλα δύο κομμάτια, τα οποία θα τα φυλάξουμε να τα φάμε άλλη μέρα. Με αυτόν τον τρόπο, παιδιά, τα ψάρια αυτά φυλάσσονται έως και μία εβδομάδα στο ψυγείο, το ανώτερο. Υπάρχει μία άλλη διαδικασία, η οποία νομίζω είναι σε άλμη, δηλαδή νερό με αλάτι, όπου φυλάσσονται για πάρα πολύ καιρό, την οποία δεν την ξέρω και δεν την ανεβάζω. Και γι' αυτό στο πρώτο βίντεο τα έγραψα με την ονομασία παστά. Αυτά τα βίντεο, παιδιά, αυτά τα ψάρια δεν είναι παστά, είναι μαρινάτα και
Η σωστή ονομασία είναι μαρινάτα ψάρια τα οποία μοιάζουν με καπνιστά. Σκουμπρί μαρινάτο που μοιάζει με καπνιστό, γιατί έχει το χρώμα του καπνιστού, το βλέπετε. Αυτή είναι η σωστή ονομασία. Μαρινάτο σκουμπρί ή κολλιός. Λοιπόν, αφαιρούμε την περίσσια υγρασία. Βασικά την πολύ πολύ υγρασία. Και όπως είναι τώρα αυτό, παίρνουμε ένα κομμάτι κορδόνι. Και κάνουμε μία φιλίτσα. Γι' αυτό το λόγο δεν ακούψα τις ουρές, παιδιά, το βλέπετε. Γιατί θα το πιάσουμε από την ουρά, όπως είναι. Το βλέπετε. Έτοιμο αυτό, στην άκρη του. Θα να κάνουμε και το άλλο. Το βλέπετε, το στεγλώνουμε να φύγουν τα πολλά πολλά. Το ψάρι, επειδή δεν το ξέρα κι εγώ αυτό και δεν το ξέχναγα, παιδιά να διαβάζετε και τα σχόλια από κάτω που γράφω, γιατί πολλά πράγματα που ξεχνάω, γιατί δεν το θεωρώ σημαντικά ή τα κάνω εδώ μηχανικά και πιστεύω ότι κάποιοι τα βλέπουν και τα πιάνουν, αλλά στην ουσία επειδή δεν ξέρω οι ανθρώποι και λογικό είναι, δεν τα βλέπετε και με ρωτάτε μετά, το ψάρι, την κοιλιά, την καθαρίζουμε από το μέσα προς τα έξω, έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, το βλέπετε. Και όχι ανάποδα ποτέ. Έτσι. Αυτό μου το είπε ο θείος Παύλος και έτσι το κάνω και εγώ τώρα. Και δεν τα βάλω στο στουρωτήρι όπως τα είχα βάλει την πρώτη φορά να στραγγίξουν, γιατί στο στουρωτήρι εκεί που ακουμπούν μένει υγρασία. Και εμείς δεν θέλουμε καθόλου υγρασία. Το βλέπετε. Τελευταία κίνηση να είναι από μέσα προς τα έξω για να καθαρίσει τελείως το ψάρι μέσα. Δένουμε και αυτό με ένα κομματάκι σκηνή. Όπως και το άλλο. Και όπως είναι τώρα και τα δύο, θα τα κρεμάσουμε μέσα στο σπίτι σε θερμοκρασία δωματίου για να τα αφήσουμε μία ημέρα, δηλαδή από το μεσημέρι ας πούμε μέχρι την άλλη μέρα το πρωί να στεγνώσει. Εδώ παιδιά πάνω από το ντουλάπι μου, σε αυτό το σημείο έχω δύο κομματάκια σύρμα περασμένα στους μεντεσέδες από τα ντουλάπια, όπου θα περάσω το ένα ψαράκι κατά αυτόν τον τρόπο, μπελαλίδικος με δες, αλλά πιστέψτε με, αν θα το φάτε μία φορά μπορεί να μην σας φάνει τόσο νόστιμο. Σίγουρα όμως τη δεύτερη φορά που θα φάτε, μετά θα αρχίσετε και να τη ζητάτε τη γεύση. Είναι τελείως μοναδική γεύση του ψαριού αυτού, κατά τον τρόπο αυτού του μαριναρίσματος. Και μένει στους γευτικούς κάλικες για πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, και όπως είναι τα κρεμάμε χωρίς να έρχεται σε επαφή το ένα με το άλλο, γιατί όπου θα έρθουν σε επαφή θα μείνει υγρασία. Και αυτή η λίγη υγρασία που θα μείνει ενδέχεται να μας κάνει ζημιά. Γι' αυτό το λόγο θα προσπαθήσουμε να μην έρχεται σε επαφή το ένα με το άλλο, να είναι πιο αραιά. Βλέπετε. Θα τα αφήσουμε από τώρα μέχρι αύριο. Από κάτω είναι ο νεροχύτης. Ό,τι υγρά έχει να βγάλει θα παίζουν στο νεροχύτη. Ήρθε η ώρα παιδιά να βγάλουμε τα ψάρια. Τα βάλαμε γύρω στις 9 η ώρα το
το βράδυ, η ώρα τώρα είναι περίπου 11.30-12. Θα μυρίζουμε, ελέγχουμε τη μυρωδιά τους, θα πρέπει να είναι μυρωδιά ελαφριά του ψαριού και πιο πολύ της μαρινάδας, που σημαίνει ότι είναι έτοιμα. Άλλωστε τα καταλαβαίνουμε και στο χέρι ότι έχουν χάσει τα υγρά τους, είναι στεγνά. Το καλοκαίρι τα ψάρια αυτά, παιδιά, τα αφήνουμε μόνο μια νύχτα, ας το πούμε, γιατί είναι αρκετή η δέσα και τα λοιπά. Το χειμώνα τα αφήνουμε ένα 24ωρο ολόκληρο, γιατί αργούν να σφραγίσουν και έχει υγρασία ο τόπος, ανάλογα βέβαια και την περιοχή. Λοιπόν, για να τα διατηρήσουμε για περίπου μία εβδομάδα στο ψυγείο, παίρνουμε ελαιόλαδο, ένα χαρτάκι, και όπως είναι, τα περνάμε. Το βλέπετε? Βάζουμε και λίγο μέσα στην κοιλιά. Και όπως είναι, το κλείνουμε σε μαγειρική ζελατίνα. Το βλέπετε, παιδιά? Το βλέπετε? Το ίδιο κάνουμε και με το δεύτερο. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, παιδιά, για να μην τρέξουν. Για να μην τρέξουν τώρα μέσα στο ψυγείο και μας κολερώσουν, ένα φύλλο αλουμινόχαρτο. Και κατά αυτόν τον τρόπο, παιδιά, όπως είναι, το αποθηκεύουμε στο ψυγείο για μία εβδομάδα και μπορεί και λίγο παραπάνω. Το βλέπετε? Απλά θα πρέπει η ραφή από το αλουμινόχαρτο να είναι γυρισμένη προς τα πάνω, όπως θα το ακουμπήσουμε, για να μην τρέξουν τα λάδια. Μπορείτε να πάρετε μία μεγάλη ποσότητα σκουμπρί ή κολλιό, γιατί σκουμπρί και κολλιό, παιδιά, δεν βρίσκουμε όλο το χρόνο. Είναι ψάρι εποχιακό. Είναι τον Αύγουστο μόνο.
Θα πάρουμε ή σκουμπρί ή κολλιό. Και όπως είναι. Να το βάλουμε στον καταψύχτη ξεκυλιασμένο και με κομμένα τα κεφάλια και όποτε θέλουμε να ξεπαγώνουμε και να φτιάχνουμε. Αρκεί να το αγοράσουμε φρέσκο και να το καταψύξουμε κιόλας φρέσκο. Το βλέπετε? Άτο. Έτοιμο. Έτοιμο. Όπως είναι μπαίνει στο ψυγείο. Θα μπορούσα να αφήσω και τις δύο τις συνταγές, παιδιά, στο κανάλι μου και να πω ότι εντάξει, οκ, okay, κουμπλέ τώρα, εντάξει, πάρτε τη μία, πάρτε και τη δεύτερη, αλλά επειδή εγώ δεν είμαι άνθρωπος που να φορτώνω έτσι στο κανάλι για με ό,τι να είναι, ξέρω εγώ, και μου αρέσει να βγάζω πάρα το καλύτερο, εφόσον πήγαμε στην Εστονία και μας έδειξε ο Θείος Παύλος την καλύτερη συνταγή, θα βάλω την καλύτερη και την επόμενη και την προηγούμενη που την έφτιαξε η φίλη της γυναίκας μου θα τη ρίξω. Δεν υπάρχει λόγος να είναι δύο συνταγές επάνω που να μην... που να λένε περίπου το ίδιο πράγμα και μία να είναι μέτρια και άλλη καλύτερη, θα βγάλουμε την καλύτερη και θα μείνει καλύτερη. Σας ευχαριστώ που παρακολουθείτε το κανάλι μου, ελπίζω να βοήθησα, να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, μέχρι τότε, γεια σας.